Καλημέρα, καλημέρα Τάσο. Τι κάνετε? Καλά. Καλά. Γιατί αργήσατε σήμερα, σας περίμενα πολύ ώρα. Γιατί φτιάχναμε τα μαντίνια μας. Θέλετε να παίξουμε κάτι? Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι? Πάμε. Λοιπόν, κορίτσια, είχα δει ένα καινούργιο χορό, θέλετε να σας το μάθω? Ναι! Ωραία! Για να το δούμε. Σου άρεσε? Πάρα πολύ. Θέλω να μου το μάθετε οπωσδήποτε. Οκ. Okay. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, κορίτσια. Τι κάνετε? Γεια. Κορίτσια. Γεια. Τι κάνετε, καλά? Καλά. Εσείς? Μια χαρά. Γεια σου, κορίτσια. Θέλετε? Ναι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Να το πάρουμε μαζί μας. Ναι. Παιδιά, θέλετε να πάμε στα 5x5? Ναι. Να πάμε. Αλλά και ένα σκυλάκι. Να το πάρουμε. Να το πάρουμε μαζί μας. Σκυλάκι, σκυλάκι,
πάρουμε. Ναι, κάτσε. Θέλετε λέτε να φάει κάτι από τα σκουπίδια. Ναι, είχε πάρα πολύ σκουπίδια. Παιδιά, έχω μία ιδέα. Λέω να πάρω τη μαμά μου τηλέφωνο, να την πω ότι βρήκαμε ένα σκυλάκι. Εντάξει. Παιδιά, ποιος το άφησε όμως αυτό εδώ. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Έλα μαμά, βρήκαμε ένα άρρωστο σκυλάκι δίπλα από τα 5x5. Μπορείς να έρθεις να το πάρεις, να το πας στον κτηνίατρο. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, πάμε να το πάρω. Γεια σου μαμά. Αυτοί που σε παρατήσαν θα πάρουν ένα μάθημα. Εις φύσης ένα πάθημα. Δεν ξέρουν πως θα μάθησαν. Σκυλάκι σε λατεύουμε και θα σε γιατρό. Τι έγινε, παιδιά, κανένα το σκυλί? Έχω αρχίσει να ανησυχώ. Α, Κωνσταντίνη, η μητέρα σου! Πάει να δείτε πώς έρθει. Κανένα νέο. Έχεις δίκιο. Πάω. Τα σκουπίδια να μαζεύετε, να μην γίνετε χαμός. Το σκυλάκι θα αρρωστήσει και η φύση θα βρωμήσει. Σκυλάκι. Συνέβη, είναι καλά. Ο γιατρός είπε ότι πιθανόν έχει δηλητηριαστεί και πρέπει να το κάνουν πλήση στομάχου. Τόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Πώς έγινε αυτό? Λέτε να έφαγε από το σκουπίδι που το βρήκαμε. Έτσι φαίνεται, γιατί ήταν πολύ καιρό παρατημένο εκεί. Πω πω, αν αρρώστησε έτσι το σκυλάκι, φανταστείτε τι μπορεί να πάθουμε εμείς με αυτά τα σκουπίδια που πετάμε. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Εγώ λέω να πάμε να τα μαζέψουμε. Εμείς θα τα μαζέψουμε. Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Ας είμαστε εμείς αυτοί. Έτσι πρέπει να γίνει. Τι χάος! Τι χαμός! Δεν νοιάζεται καθόλου για τη φύση. Μα καθόλου. Καθόλου. Θα τα μαζέψουμε. Από το πίσω έχετε πιο πολλά. Ναι. Πρόβο, παιδιά, τι είναι αυτό? Φυτοφάρμακο. Φυτοφάρμακο. Θα φέρει πάρα πολύ επικίνδυνο. Λέτε από αυτό να φέρει το σκυλάκι. Μπορεί. Είναι πολύ επικίνδυνο. Άμα έπαθε, θα έχει αρρωστήσει όντως πάρα πολύ βαριά. Πρέπει να το πάρουμε να το πούμε στον Άς. Ναι. Αφήστε να μάθει το πετάξω το καλύτερο. Ναι. Πρέπει να το πούμε στον Άς. Τώρα μάλιστα. Τώρα να τα αφήσουμε. Είναι τέλεια. Δεν έχει τίποτα. Τέλεια. Ναι, ήταν πάρα πολύ. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Παιδιά, κοιτάξτε. Ρε παιδιά, αυτός δεν είναι ο σκύλος που βρήκαμε. Ναι, αυτός είναι. Γιατί τον έχουν αυτοί. Ελάτε εδώ. Τι θέλετε? Πού το βρήκατε αυτό το σκυλί? Είναι δικό μας. Δικό σας? Εμείς το βρήκαμε άρρωστο. Άρρωστο? Εμείς αφήσαμε μια χαρά. Με ποιο δικαίωμα το πήρατε? Α, εσείς είστε αυτοί που το παρατήσατε μόνο του. Θα το παίρναμε. Το ξέρετε ότι ήταν έτοιμο θάνατο από τα παλιά σκουπίδια? Έπρεπε να το πάμε στο γιατρό για να γίνει καλά. Ναι, το σκυλί είναι δικό μας επειδή το βρήκαμε πρώτοι. Το εγκαταλείψατε όμως, δεν το φερθήκατε καλά. Παιδιά, όντως κάναμε μεγάλο λάθος που το αφήσαμε. Έχω μια ιδέα, ας το φροντίζουμε όλοι μαζί. Καλή ιδέα. Συμφωνώ. Αλλά υπό έναν όρο, θα μαζεύετε τα σκουπίδια σας.
Μαζεύετε τα σκουπίδια για την δικιά σας υγεία, αλλά και για την υγεία των ζώων. Να το αγαπάς και να το φροντίζεις, όπως τον εαυτό σου. Τα σκουπίδια να τα πετάμε στους κάδους και όχι στην φύση. Να παίζεις μαζί του και να το αγαπάς. Αν θέλεις να αναλάβεις την ευθύνη ενός κατοικιδίου, πρέπει να το φροντίζεις σωστά. Αν είστε ιδιοκτήτης σκύλου, πρέπει να το φροντίζετε και να τον προσέχετε για όλη τη ζωή. Αν θέλετε κατοικίδιο, πάρτε ένα δέσποτο για να κάνετε τη ζωή του καλύτερη. Τα σκουπίδια που πετάμε κάνουν κακό σε όλους. Να ξεχωρίζετε τα σκουπίδια από ανακυκλώσιμα υλικά. Να του κάνεις τα εμβόλια και να είναι υγιές. Μην τα αφήνετε να αναπαράγονται ανεξαίρετα. Αν βρείτε σκουπίδια στο δρόμο, να τα μαζέψετε και να τα βάλετε στον κάδο.